την άλωση της πόλεως Θεσσαλονίκης εκ των Οθωμανών, εις τους υπερόκους ύμνους, τους οποίους συνέταξε και τους οποίους πριν από λίγο εψάλαμε, και όλες αυτές τις ημέρες μας αξίωσε η χάρες του Θεού και η ευλογία του Αγίου Δημητρίου, καθώς τελέσαμε τις ιερές ακολουθίες κατά την τάξη που ο Άγιος όρισε, προβάλλοντας τα μηνύματα της προεορτίου εβδομάδος, δηλαδή της εβδομάδος που είναι πριν από τη γιορτή του Μάρτυρος και που λέγεται Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου, μας έδωσε μέσα από τους ύμνους πολλά και υψηλά νοήματα. Και σήμερα Παρασκευή, Μεγάλη Παρασκευή του Αγίου Δημητρίου, ψάλαμε τα εγκόμια κατά τον τύπο του Επιταφείου Θρήνου και μας δόθηκε η ευκαιρία να ζήσουμε αυτό το μεγαλείο του υμνολογικού πλούτου της Αγίας ημών Ορθοδόξου Πίστεως και δι της Αγιωτόπου Πόλεως Θεσσαλονίκης. Επιλέγω απόψε για την εσπερινή ομιλία τους στίχους εκείνους που έχουν σχέση με την ταφή του Αγίου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Σημεών: «Συνδώνει με Χριστός, νεκρωθείς εν λύθη». Ο Ιησούς Χριστός, λέγει, «του οποίου την ζωήν εμιμήθης και του οποίου το κήρυγμα εκήρυξες και του οποίου την λογεθήσαν πλευράν συναπέκτησες τροφής και εσύ εις την πλευράν, αφού ενεκρώθη, ενηλήθη με σεντόνι», δηλαδή τυλίχθηκε με το σεντόνι, όπως γίνεται συνήθως, όπως πράττουμε στην περίπτωση της προετοιμασίας δια την ταφή. Γι' αυτό και λέμε «συντόνι καθαρά και αρώμα σιθείς», ο Κύριος ετάφη και υπήρχε η ιερά σιδόν. «Δημήτριε σοφέλε και αρώμα σιθείς, ετάφη ο υπέρθεος», δηλαδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ενταφιάστηκε και με την συντόνα και με τα αρώματα. «Σιδεάνταφος έμεινας», εσύ λέει Δημήτριε, έμεινες άνταφος. «Και εις φρέα δε απορριφείς δι' εκείνον», εσύ έμεινες άνταφος. «Και χάριν εκείνου», χάρη του Χριστού, χάρη της πίστεώς σου σε εκείνον, «ερήφθης εις το φρέα». «Ως αρώματα μοίρα λαμβάνεις εκ τούτου», αντί για αρώματα όμως, εσύ λαμβάνεις τα μοίρα από τον ίδιο τον Ιησού Χριστού και γίνεσαι ο ίδιος ως μοίρον ακένωτον, επειδή ο ίδιος πλέον είσαι μοίρον ακένωτον. Γιατί είναι μοίρον ακένωτον ο Άγιος Δημήτριος? Διότι όλη η ζωή του ήταν μία ευωδία Χριστού, όλη η ζωή του ήταν ένα μεγαλείο, όλη η ζωή του ήταν μία μυσταγωγία. Ο Άγιος Δημήτριος, ξέρετε αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, δεν ήταν όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Είχε κάτι το ξεχωριστό μέσα του. Είχε μέσα του μία αριστοκρατική και κοσμημένη καρδία. Δεν ήταν ο αριστοκράτης με την κοσμική έννοια, αλλά ήταν ο άριστος
στον κόσμο των αρετών. Ήταν ο ευγενής στον κόσμο της χάριτος. Ήταν ο επίγειος άρχοντας που είχε στην ψυχή του και στην ζωή του τον άρχοντα της ειρήνης και σωτήρα των ψυχών ημών. Ήταν ο νέος εκείνος που είχε κατορθώσει να βιώσει την δόξα την αληθινή, αφού δεν άφησε τον εαυτό του να παγιδευτεί μέσα από τις παγίδες του κόσμου τούτου. Και ήταν ο άρχοντας εκείνος της πόλης που κάθε βράδυ εδίδασκε τους νέους, εδίδασκε την πίστη στον Χριστό. Ήταν κατηχητής, διδάσκαλος δηλαδή των αιωνίων αγαθών της πίστεώς μας. Και αυτό συγκροτούσε μέσα στο είναι του την έννοια του μύρου. Αυτό τον έκανε να ευωδιάζει, να ξεχωρίζει και να ελκύει η αγνώτης, η καθαρότης, η ωραιότης, η πνευματική, η σωματική. Ήλκυε το ενδιαφέρον. Ήλκυε όπως ακριβώς ελκύει ο μαγνήτης, έτσι ακριβώς ήλκυε τους ανθρώπους και ήταν το κάτι άλλο. Αυτός λοιπόν ο νέος, αυτός ο στρατιλάτης, αυτός που είχε μέσα του τον Χριστό, αυτός για την πίστη του Χριστού μαρτυρεί και μένει άταφος. Γιατί έμεινε άταφος? Όταν ελόγχισαν τον Δημήτριον οι στρατιώτες εις την φυλακή, έτρεξε αμέσως ο Λούκος, ο υπηρέτης του, και μαζί με τους άλλους φίλους που είχε εκεί και μαθητάς του Αγίου Δημητρίου, περισυνέλεξε και το αίμα του με τα χώματα που υπήρχαν και το δαχτυλίδι του πήρε και με το δαχτυλίδι και με το ρήθρο, με τον ήθρο του αίματος του, μικρά ποσότητα που έχουμε απόψε και εδώ στο ναό μας, και τιμάται οι πανήγερις και μεγαλύνεται μαζί με την παρουσία του λειψάνου του Αγίου Νέστορος, ο Άγιος Λούκος ετέλει θαυμάσια, θαυματουργούσε δηλαδή, έκανε θαύματα. Αλλά όμως πριν να φτάσει στο σημείο αυτό, βρεθήκαν όλοι στην δυσκολία της στιγμής και της επιλογής. Τι θα κάνουμε? Σκεφτείτε ότι εκεί που βρίσκεται σήμερα ο ναός του Αγίου Δημητρίου ήταν απ' έξω ερημικός ο τόπος. Ήταν το στάδιο, ήταν το λουτρό, στο υπόγειο του οποίου είχε φυλακιστεί ο Άγιος Δημήτριος και φυλακίστηκε εκεί για να μην υπάρξει ενημέρωση του λαού, να μην μάθει ο κόσμος τι γίνεται, γιατί φοβόντουσαν και την εξέγερση. Λοιπόν, και ήταν το σώμα έξω εκεί, πεταμένο όπως τα λέγανε. Και τότε πήραν οι μαθητές και το έριψαν σε ένα πηγάδι μέσα. Αυτό το πηγάδι, σήμερα όσοι θα πάτε στο ναό του Αγίου Δημητρίου, καθώς βλέπετε το τέμπλο, είναι αριστερά. Και από εκεί πηγάζει το αγίασμα, αλλά και από εκεί επήγασαν τα μοίρα, άρχισε το λείψανο λοιπόν να παραμένει άφθορο και να βλύζει, να αναβλύζει τα μοίρα. Γι' αυτό και ονομάζεται ο Άγιος Δημήτριος Διροφλήτης. Λοιπόν, ο Άγιος Σημεών λέει λοιπόν ότι εσύ μάρτης του Χριστού Δημήτριε παρέμεινες άταφος, αλλά ο Κύριος σου έδωσε τα μοίρα, σε γέμισε με αυτή την ευλογία και μπορεί να ρίφθεις εις το φρέαρ, αλλά αυτό το φρέαρ δεν είναι πλέον ο τάφος, αλλά είναι πηγή ζωής, ευλογίας και χάρητος. Και έτυχε, αγαπητοί μου αδελφοί, ο ομιλών επίσκοπός σας να ζήσει από κοντά αυτά τα μεγαλεία του Αγίου Δημητρίου, και ο Άγιος μου επεφύλαξε την ευλογία και με αξίωσε να επιμεληθώ του καθαρισμού του φρέατος και να αντλήσουμε από εκεί το αγίασμα το οποίο ρέει έκτοτε και το οποίο λαμβάνουν οι πιστοί και το οποίο είναι αγίασμα με χάρη και ευλογία, διότι σε αυτό το φρέα επαναλαμβάνω
είναι το σημείο εκείνο στο οποίο το πρώτο ερήφθη το σώμα του Αγίου Δημητρίου. Η σημερινή λοιπόν ημέρα μας μετέφερε χρονικά σε εκείνες τις ημέρες τις δύσκολες, όπου η ομολογία της πίστεως στον Ιησού Χριστό είχε κόστος. Όπως και σήμερα, όταν κανείς είναι άνθρωπος του Θεού, αντιμετωπίζει προβλήματα, δυσκολίες, διωγμούς. Αλλά αδελφοί μου, είναι προτιμότερο να μένει κανείς άνθρωπος του Θεού παρά να γίνεται άνθρωπος χωρίς ανθρωπιά, χωρίς αρετή, χωρίς περιεχόμενο. Οι άνθρωποι του Θεού μπορεί να διώκονται σε αυτή τη ζωή, όμως ο διωγμός είναι μία ενέργεια η οποία αναδεικνύει τη γνησιότητα των ανθρώπων του Θεού και των μαρτύρων της πίστεως. Το καμίνι της δοκιμασίας, το καμίνι των διωγμών και των μαρτυρίων ανέδειξε πάντοτε όλους εκείνους που ως έχουν ευτηρίο χρυσοί όντες και δοκιμάστησαν και ανεδείχθη περίλαμπρος η δόξα του πνευματικού χρυσίου της καρδίας του. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να δοκιμάζεται, αλλά η δοκιμή παρέρχεται και εκείνο που μένει είναι η δόξα. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει, το σταμνί, λέει, για να κρατήσει το νερό πρέπει να ψηθεί.